Είμαστε στη Βηρητό και περιμένουν να μου φέρουν το φαλάφι, το φαλάφελ. Και όπως βλέπετε τώρα το περιμένω τόση ώρα και ακόμα δεν έχει έρθει. Εδώ έχει έρθει καφέ Σκύμπο και δεν έχει έρθει το φαλάφελ μου. Ποιος με παίρνει τέτοια ώρα τηλέφωνο, ποιο λαμόγιο είναι τέτοια ώρα. Έλα ρε. Μα τι έγινε εδώ πέρα. Τι έγινε λέει, τι κάνανε λέει. Σκοτώσανε το Σαάτ Χαρίρι. Το σκοτώσανε ή παραιτήθηκε. Απαραιτήθηκε. Εντάξει, λέω και εγώ το σκοτώσαν τον άνθρωπο. Εντάξει, έλεος. Απλά παραιτήθηκε ο Σαάτ Χαρίρι και το στείλανε πίσω στη Σαουδική Αραβία στο Ριάτ. Το ανακοίνωσε. Α, το ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία. Αυτός από εκεί. Το ανακοίνωσε αυτός από τη Σαουδική Αραβία. Ο Σαάτ Χαρίρι ανακοίνωσε ότι παραιτήθηκε. Από πρωθυπουργό του Λιβάνου. Από πρωθυπουργό του Λιβάνου και το ανακοίνωσε στο Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας. Ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά εγώ τώρα νιώθω μια λύπη ξαφνικά. Τι πράγματα είναι αυτά, εμένα είναι δυνατόν να παραιτηθεί ο Σαάτ Χαρίρι, αυτή η μεγάλη προσωπικότητα, αυτή η μεγάλη μορφή του Λιβάνου ως πρωθυπουργός. Έλεος, τι πράγματα είναι αυτά. Λέει. Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς βαρβάρους. Αυτή η βάρβαρη ήταν μια κάποια λύση. Αυτός ο πρωθυπουργός έδινε πολλές απαντήσεις σε πολλά κρίσιμα προβλήματα της κοινωνίας. Τώρα ποιο θα βάλουμε στη θέση του. Ξέρω. Με τη Χεσπολά, τον απειλούσε η Χεσπολά τον Χαρίρι. Δεν έπρεπε να δείξει δειλία, έπρεπε να κρατηθεί σκληρός στη θέση του. Τώρα, πώς θα εμείς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, ναι, χωρίς αυτόν. Αυτό ήταν μια σπίδα προστασίας για μας. Ξέρω. Τώρα είναι ανεξέλεγκτη η Χεσμπολά τώρα. Τι να πει κανείς. Διαρριγνύω τα ημάτια μου. Δεν μπορώ να κάνω. Τι έπαθες πάλι. Και να φανταστείτε τι το. Δεν μπορώ να κρατήσω τα κλάματά μου. Το 2005 σκοτώσαν τον πατέρα του Σαάντε Χαρίρι. Το Ραφίκ. Ραβίτ Χαλίλη λεγότανε. Ραβίχ Χαλίλη. Ραβίχ Χαλίλη. Ναι. Ραβίχ Χαλίλη. Ναι, τον πατέρα του. Τον πατέρα. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λεγόταν. Τέλος πάντων, θυμάμαι πολύ καλά το γεγονός. Το σκοτώσανε. Μέσα στη λιμουζίνα μαζί με 22 περαστικούς. Τον οδηγό και αυτά. 22 περαστικούς, έτσι είναι ψυχρό. Τίποτα. Τον οδηγό και τον ίδιο τον αυτό. Και τώρα έλαβε ούτε ένα χρόνο ο γιος. Και απαντήθηκε ότι αναμπηλούν για αυτόν. Δεν σεβαστήκαν τίποτα. Τι άνθρωποι ήταν αυτοί. Εγώ. Αυτοί είχε σβολάδες. Απέσιοι άνθρωποι. Το σκοτώσαν αυτόν τον άνθρωπο. Πήγε σαν σκυλί στο αμπέλι. Και τώρα την πατάει. Τώρα και ο άλλος παραιτήθηκε. Πού θα πάει αυτή η χώρα. Ο Λίβανο. Ναι, πού θα πάει ο Λίβανο. Τέλος πάντων. Και η Βηρητός. Το φαλάφελ θα έρθει. Τώρα είμαστε στην Πανόρμα όμως. Είμαστε στα Κύπο. Ο Λιβανέζος ψίστης. Στο Μιλωνά. Ο Λιβανέζος ψίστης. Ούτε ετοιμάζει το φαλάφι. Αν έρθει σπίτι, πρέπει να πεταχτώ στο παράλληλο σύμπαν του Λιβάνου και να τον κάνω. Να τον βρούμε. Άντε να τον βρούμε το ψίστη. Και να φανταστείτε ότι είχα επενδύσει στις κατασκευαστικές εταιρείες του πατέρα του, του Σαάντε Χαρίρι. Ναι. Και γι' αυτό περιμένω επιγόντως να επιστρέψει πάλι από το Ριάντε στο Λίβανο ο γιος του. Γιατί είναι κρίμα. Τώρα πού θα πάρει αυτή η επένδυση. Ναι. Του Αρ, πρέπει να πιστέψει ο Αρ Χαρίδη στο πίσω. Ναι, στον απειλούν είχες πολλάδες. Τέλος πάντων, πρέπει κάτι να γίνει για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την επένδυση που έχουμε συζητήσει εδώ και καιρό. Α, γι' αυτό στεναχωρήθηκες τόσο πολύ για την παραίτησή του. Βέβαια. Ναι, αυτό. Τέλος πάντων. Και το φαλάφελ θα έρθει τελικά ή όχι. Τέλος πάντων, πάρα το παραγγείλω πάλι. Πάρα το παραγγείλω. Να... Ο ψήστης έχει, ναι. Τι είναι αυτό λυσίμαχη αυτό. Ο κέντρος του Λιβάνου. Α, με αυτό χτίζαν οι Φοίνικες στα πλοία τα αρχαία. Ακριβώς, ναι. Οι αρχαίοι Φοίνικες. Βέβαια. Είναι ωραίος κέντρος εδώ και κυοφορείται στην Πανόρμου. Έξω ναι. Ακριβώς από το Μιλωνά. Μάλιστα. Αλλά είναι και στη Βηρητό αυτό. Βέβαια. Μάλιστα.
τελικά να, το φαλάφι. Το βρήκα, ναι, το εδώ είναι, εδώ είναι. Το φαλάφι το λιβανέζικο. Ναι, 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 αυτό, αλλά μοιάζει με τη ρόπιτα, βλέπω. Μοιάζει με τη ρόπιτα. Αυτά είναι, είναι γνήσια ελληνικά, αραβικά γράμματα αυτά. Ναι, 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 ναι. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Είναι αυτό που αναζητούσα. Ναι, το στο Βηρυτό, στη Βηρυτό. Τα φαλάφια της Βηρυτού. Στη Βηρυτό είμαστε κοντά στο Everest, στην Πανόρμο. Ε, μάλλον παίζει, παίζει αυτό. Εμείς τα, είμαστε εδώ, μάλλον στο φούρνο, σε ένα φούρνο είμαστε εδώ πέρα. Τέλος πάντων, αυτό είναι που αναζητούσα, πάω να το παραγγείλω. Εντάξει. Α, ναι, τελικά δεν ήταν στο, στην, στην Βηρυτό, είμαστε στο φούρνο Μιλωνά, στην Πανόρμο. Και ο Χαρίρη. Ο Χαλίλη αναζητείται, ο Χαρίρη. Έλα. Εντάξει, μωρέ, το ντόνατς ήταν καλούτσικο, αλλά τώρα πρέπει να φάμε και το φαλάφι. Καλά, φαλάφι, δε, αλλά, δεν αργήσαν να το φέρουν αυτοί. Αργήσαν, αργήσαν πάρα πολύ, βλέπω, δεν το έχουν φέρει εγώ. Α, είναι θλιμμένοι με την παρέτηση του Χαρίρη, γι' αυτό. Ε, προφανώς. Το ψήστης είναι γι' αυτό συνδεμένο. Ναι, αλλά το θέμα εδώ πέρα, βλέπω εδώ πέρα κάτι να ξετυλίγεται, το βλέπετε αυτό εδώ, ξετυλίγεται κάτι εδώ πέρα. Ναι. Τώρα είναι, είναι το Paradise Papers αυτό. Φαίνεται και λίγο Paradise Paper, μα oh, βλέπω μάλλον ότι είναι ο κώδικας Da Vinci σε νέα εκδοχή, σε μεταμοντέρνα εκδοχή. Ναι, αλλά μόνο που είναι κενό, συμβολίζει όμως, είναι σε περίεργο χρώμα. Έχει μια εικαστική προσέγγιση αυτό το χρώμα εδώ που βλέπω, σε αυτό το κώδικα. Ε, θέλει διερεύνηση νομίζω αυτός. Τελικά αυτός ο πάπυρος. Αυτός ο πάπυρος πιστεύω ότι, ότι επίτηδες έχει μια αορατότητα για να καλυφθεί το γεγονός ότι κρύβονται μέσα κάποια γράμματα τα οποία προφανώς αποκαλύπτουν κάποια γεγονότα. Ε, προφανώς πρέπει να, να βρούμε μια ειδική χημική ουσία για να ξεδιαλύνουμε το μυστικό, να αποκωδικοποιήσουμε αυτό το γιατί δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή πρώτης τα γράμματα που είναι κρυμμένα καλά. Ε, και ελπίζω φυσικά να μην είναι απλά ένας μεταμοντέρνος ρολός χαρτιού υγείας σε, μικρή, σε μικρό μέγεθος. Μήπως είναι φοινικικά, είμαστε στο Βηρυτό αυτή τη στιγμή. Αρχαία φοινικικά, μήπως. Στη Βηρυτό είμαστε. Στη Βηρυτό είμαστε. Ποιητική αδεία είμαστε στη Βηρυτό, σωστά. Είμαστε στη Βηρυτό. Μάθαμε και το δυσάρεστο νέο. Ο ψήστης. Μα δεν είμαστε στη Βηρυτό, εδώ βλέπουμε στα Κύμπο. Τα Κύμπο, εδώ πήραμε φρέντο νομίζω στα Κύμπο. Μήπως σε παράλληλο σύμπαν ήμασταν και στη Βηρυτό, είμαστε και στο. Στα, τι είναι εδώ πέρα, και πώς το λένε αυτό, στο Μιλωνά. Είμαστε και, και η παρέτηση στο... του Χαρίρη. Α, ναι, νομίζω α, είχα πεταχτεί στο παράλληλο σύμπαν από εκεί στην άλλη και εκεί το είχα βιώσει αυτό. Τώρα είμαστε, τώρα εδώ είμαστε. Τη μια, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Τη μια πηγαίνω στο ένα σύμπαν και έρχομαι και από εδώ. Πάω και στο, στη Βηρυτό, είμαι και στη Πανόρμου. Πώς γίνεται αυτό τώρα να είμαι και στην Βηρυτό και στην Πανόρμο ταυτόχρονα, δεν το μπορώ να το εξηγήσω. Ναι. Αυτό μόνο ως, ένας γνωστός φωτογράφος μπορεί. Ένας γνωστός από τους 50 καλύτερους φωτογράφους μπορούσε να το εξηγήσει με τα παράλληλα σύμπαντα και τα λοιπά. Ναι. Ίσως λόγω ότι έχω διαβάσει και αυτό το περιβόητο λόγο του Θεού, το καινούργιο, το έχει γράψει ένας γνωστός Αθανάσιος. Ναι. Με έχει επηρεάσει αυτό και προφανώς πετάγομαι σε διάφορα σύμπαντα παράλληλα. Ίσως, τι να πω, ενεργειακά πλέον έχω ξεφύγει.